Μην το πάρεις. Δεν αξίζει. Σιγά τις διαφορές. Μόνο η οθόνη. Οι κάμερες είναι ίδιες. Μην το πάρεις. Τζάμπα λεφτά. Δεν πρέπει να αναβαθμίσεις. Δεν άκουσα κανέναν. Το κακό έγινε. Αυτός είναι ο Γιώργος από το μέλλον. Αυτός που έχει δει τα πλάνα και έχει καταλάβει ότι δεν έχει focus. Ευτυχώς για εσάς θα είναι πολύ πολύ λίγα τα πλάνα που θα είναι χωρίς focus. Γιατί τα περισσότερα θα είναι πλάνα και σπικάς. Οπότε λίγο υπομονή, θα τελειώσει γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Τέλος, μετά από πολλές ώρες και μέρες αναμονής, έχω στα χέρια μου το 13 Pro Max. Θα φέρεις το κουτί, δεν έχεις τίποτα στα χέρια σου. Θα μπορούσες να πεις. Πιστέψτε με, δεν είναι το ίδιο. Δεν σας έχω πει ποτέ ψέματα και δεν σας έχω πει κάτι ότι είναι καλό ενώ δεν είναι, απλά για να σας πουλήσω και να σας πασάρω κάτι. Εδώ λέμε αλήθειες και το κινητό πραγματικά έχει διαφορές ακόμη και από το προηγούμενο μοντέλο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσουν και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Επίσης, live στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για την αγαπημένη μας εταιρεία. Oh. Έχω στα χέρια μου λοιπόν επιτέλους το 13 Pro Max. Μετά από πολλές ώρες και μέρες αναμονής, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον φίλο μου τον Ανδρέα από τα MediaMarkt. Thank you very much. Και του ζητώ και ένα μεγάλο συγγνώμη που άκουσε την κρίνια μου και γενικότερα το πρίξιμο που στάθηκε βράχος σε όλον αυτόν τον δύσκολο αγώνα αναμονής. Όσοι περιμένουν ακόμη το τηλέφωνο τους, θα με καταλάβουν. Πάμε όμως να περάσουμε στη φάση και να δούμε πώς έχει. Να σας πω τη γνώμη μου. Καθώς έχω το κινητό περίπου 2 εβδομάδες, οπότε έχω κάνει τις δοκιμές που θα ήθελα για να έχω μια ακόμη καλύτερη άποψη για το κινητό. Να δούμε τις ουσιαστικές διαφορές καλύτερα. Στην πράξη, αν όντως αξίζει να κάνουμε την αναβάθμιση. Φώτα, μουσική και καλή σας απόλαυση. Εδώ σας έχω λοιπόν, καθώς θα ξεκινήσω να ραδιάζω μια ντουζίνα θετικά για αυτό το διαμαντάκι. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι πρώτα όμως. Μεγάλες διαφορές δεν έχει. Προφανώς και αν έχεις το 12 Pro Max, δεν αξίζει να αναβαθμίσεις εκτός αν μπορείς και θέλεις και είσαι σκληρός. Τότε κάτσε να δεις γιατί να κάνεις την αναβάθμιση και το τι καινούριο έχει να σου προσφέρει η καινούρια έκδοση του iPhone. Πολλοί, όπως είπα στην αρχή, δεν θα καταλάβουν τη διαφορά και θα σου πούν πως περίμενε το επόμενο. Κλασικά, καθώς η Apple δεν έχει συνηθίσει σε μεγάλες αλλαγές από έκδοση σε έκδοση. Πάντα μας δίνει κάτι λίγο, ώστε να πουλήσει τους λίγους και τους φανατικούς. Πάλι κέρδος όμως θα έχει. Που να πούμε την αλήθεια, σιγά σιγά κερδίζει νέους χρήστες από τα αντίπαλα στρατόπεδα. Νομίζω μιλάω πολύ σήμερα και έχω πολύ όρεξη. Ακόμη όμως δεν σας έχω πει τίποτα. Ας αρχίσουμε επιτέλους. 13 Pro Max. Χρώμα, κάμερες, οθόνη, βίντεο. Από πού να αρχίσω? Πάμε από μπροστά πρώτα. Οθόνη. Οθόνη Super Retina XDR με ProMotion OLED στις 6,7 inches, το μοντέλο που έχω στα χέρια μου, το 13 Pro Max. Ανάλυση 2778x1284 pixels στα 485 pixel ανά ίντσα. Το κλασικό, τρομερό και φωτεινό πάνελ που μας έχει συνηθίσει. Ναι ή και όχι. Πρώτη φορά κάνει την τιμή η Apple στους χρήστες να βάλει 120 Hz. Δεν θα πω επιτέλους, καθώς ήμουν από τους χρήστες που δεν ήμουν τόσο φανατικός με τα 120 Hz. Okay, δεν είχαμε, αλλά και πού να καταλάβουμε και τη διαφορά. No. Αυτή είναι η φωνούλα που έχεις μέσα σου για να σε πείσει να μην πάρεις το τηλέφωνο. Αλλά no, η οθόνη σκίζει. Έτσι έλεγα ακόμα και όταν έπιασα το live demo στα χέρια μου. Τις πρώτες ώρες που πέρασα με το κινητό, λεπτά ή δευτερόλεπτα καλύτερα, ήταν η πρώτη επαφή με το τηλέφωνο και δεν είχα δει ουσιαστική διαφορά. Όσο περνάνε όμως οι ώρες, καταλαβαίνεις ότι τα 120 Hz είναι κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είχες πριν. Και ProMotion, που ουσιαστικά για να σου κάνει εξοικονόμηση και της μπαταρίας, αλλά και γενικότερα της υγείας τηλεφώνου, δίνει το εύρος από τα 10 Hz έως τα 120 Hz, ανάλογα με το πότε χρειάζεται το κινητό, τα 120 ή τα 10
Οθόνη check λοιπόν. Πάμε στην πίσω πλευρά. Χρώμα, σχέρα blue. Απλά χάνεται το μάτι σου. Ωραίο φινίρισμα στην πίσω ματ επιφάνεια, όπως εξάλλου μας έχει συνηθίσει η εταιρεία. Αλλά το περίγραμμα με χαλάει όπως και στο προηγούμενο. Ωραίος συνδυασμός, αγαπημένος, ματ με glossy λεπτομέρειες, αλλά ρε Apple, πολύ δαχτυλιά ρε φίλε. Άμα διαπράξεις έγκλημα, αν έχεις την προέκδοση κάηκες. Όχι εντάξει, είμαι και λίγο προβολικός. Πάμε όμως στην όλη μαγεία του πράγματος. Κεφάλαιο, κάμερες. Κάτσε άραξε, εδώ θα πούμε πολλά. Επίσης υπάρχει ο διχασμός αν αξίζουν οι κάμερες, καθώς επίσης δεν έχουν διαφορές. Εγώ θα σου πω κάτι, όταν διαβάζεις να διασταυρώνεις ό,τι βλέπεις. Δες και άλλα βίντεο για να βγάλεις το δικό σου συμπέρασμα. Πριν κρίνεις αν είναι καλή αγορά ή όχι. Δεν θα σου πω εγώ ούτε κανένας, απλά θα πάρεις μια γνώμη και από εδώ. Κάμερες λοιπόν, σύστημα καμερών, επαγγελματικού επιπέδου πλέον, αν και όχι αυτό που φαντάζεσαι. Αλλά στις αυτόματες ρυθμίσεις και η φωτογραφία αλλά και το βίντεο είναι εξαιρετικά τα αποτελέσματα που παίρνεις. 12 MP κάμερα με τηλεφακό. Κάμερα με φρυγόνιο φακό, κάμερα με υπερευρυγόνιο φακό. Τηλεφακός με διάφραγμα 2,8 ευρυγόνιος, διάφραγμα 1,5 υπερευρυγόνιος και διάφραγμα 1,8 το οπτικό πεδίο στις 120 μοίρες. Πρώτη φορά τόσο φωτεινός αλλά και ευρυγόνιος φακός. Πολύ πιο safe στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού και στον ευρυγόνιο φακό πλέον. 3x οπτικό zoom in, 2x οπτικό zoom out, 6x οπτικό zoom επίσης. Έως 15 ψηφιακό zoom που πλέον διαμορφώνεται ανάλογα από το αποτέλεσμα που παίρνει. Δηλαδή, όταν εσύ τραβήξεις κάτι, δεν θα έχεις πλέον κόκκο. Σου ρυθμίζει έτσι την κάμερά σου, ώστε να πάρεις ακόμη πιο safe και smooth αποτέλεσμα στο τέλος. Πορτρέτο με λειτουργία ανοιχτός. Υποστηρίζονται βέβαια από τον Serotti LiDAR, που σου βοηθάει και χρωματικά, αλλά και να εστιάσει καλύτερα το βράδυ. Νομίζω ότι την έχουμε συζητήσει τη LiDAR ούκο λίγες φορές. Λειτουργία πορτρέτου με το προηγμένο εφέ μποκέ. Προφανώς λόγω του μικρού διαφράγματος έχεις καλύτερο μποκέ πίσω. Ή να το πούμε λιγότερο ακαταλαβίστηκα για εσάς που το βλέπετε, καλύτερο θόλωμα στο background. Πολύ καλύτερος έλεγχος βάθος και πολύ καλύτερο από το προηγούμενο μοντέλο. Καλά τα λες όλα αυτά όμως ρε Γιώργο, αλλά ποια η διαφορά? Η μέρα με τη νύχτα θα σου πω. Καθώς είχα και τα δύο μοντέλα να τα δοκιμάσω, η μέρα με τη νύχτα ήταν στο αποτέλεσμα που παίρνω. Αλλά στο Instagram παίξαμε και ένα παιχνίδι. Πώς σας δίχασα αν οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από επαγγελματική μηχανή DSLR ή από iPhone. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι όλες οι φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Instagram ήταν από το iPhone μου. Επαγγελματίες, φωτογράφοι, φίλοι που έχουν γνώση πάνω στον χώρο της φωτογραφίας αλλά και του βίντεο μπερδεύτηκαν από τον τρόπο λήψης και είπαν και εκείνοι ακόμη ότι είναι από επαγγελματική μηχανή. Όλες οι φωτογραφίες όμως ήταν μόνο από το iPhone. Θα έρθει αναλυτικό κάμερο βίντεο που θα μιλήσουμε σε βάθος για αυτό το αποτέλεσμα. Και πώς επίσης μπορείς να δώσεις ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα στις φωτογραφίες σου, αν και κάνουμε βίντεο και στο TikTok φυσικά με φωτογραφικά tips για το iPhone σου. Το βίντεο. Από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω. Το κινηματογραφικό ή cinematic mode όπως το λένε και στο χωριό μου, έχει ένα απίστευτο γρήγορο focus που σε σκαλώνει. Που πήγε το μυαλό σου. Η ProRes λειτουργία επίσης σκοτώνει. Σε εισαγωγικά πάντα έτσι, προφανώς δεν σε σκοτώνει, αλλά όπως λένε, ό,τι δίνεις παίρνεις. Το 100% της απόδοσης δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, θα το βρεις μόνο στις 256 και πάνω εκδόσεις. Καθώς τα γίγα είναι τεράστια και το 128 θα γεμίσει σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Ουσιαστικά, στα 128 δεν έχεις την επιλογή να τραβήξεις ProRes βίντεο στα 4K. Τι είναι το ProRes, θα το δούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Που μεταξύ μας, το 99% όσων βλέπετε αυτά τα βίντεο θέλουν την κάμερα για social media. Που εκεί και να τραβήξεις, το αποτέλεσμα είναι μονόδρομος και λέγεται συμπίεση. Κακή συμπίεση. Λειτουργία κινηματογραφική ή αλλιώς cinematic mode όπως είπαμε που το λένε και στο California. Για εγγραφή βίντεο με ρηχό βάθος πεδίου στα 1080 στα 30fps. Εγγραφή βίντεο HDR με Dolby Vision έως και 4K στα 60fps. Πάρα πολύ δυνατό και να πούμε ότι επαγγελματικές μηχανές στα 4K 60fps δεν κοστίζουν κάτω από 1700-1800 ευρώ. Μπορεί να λέω και λίγα. Χωρίς φυσικά κάμερα, χωρίς φυσικά φακούς. Μόνο το σώμα. Έτσι. Διπλή οπτική σταθεροποίηση εικόνας για βίντεο. Τηλεφακός και ευρυγόνιος φακός. Πλέον έχουμε σταθεροποίηση και στους ευρυγόνιους
φακούς. Οπτική σταθεροποίηση εικόνας με τεχνολογία sensor shift, όπως λένε και στο χωριό μου. Πολλά λένε στο χωριό μου. Υποστήριξη βίντεο φυσικά slow motion έως και 240 fps. Μηχανή που τραβάει ultra slow motion 240 fps, δεν χρειάζεται να σας πω ότι δεν κοστίζει κάτω από 10.000 ευρώ. Αλλά αφήνω αυτό εδώ. Δεν σας λέω ότι δεν υπάρχουν κινητά προφανώς που δεν τραβάνε και 240, έτσι, προφανώς. Αλλά με το αποτέλεσμα που παίρνεις από την κάμερα του iPhone και στα 240 fps, νομίζω είναι ακραίο το αποτέλεσμα που παίρνεις. Αυτά νομίζω γιατί είπα πολλά και ίσως κούρασα, αλλά το συμπέρασμα έχει ως εξής. Αξίζει το 13, θετικό. Αξίζει να μεταβώ στην αλλαγή, επίσης θετικό. Αν φυσικά το σηκώνει η τσέπη σου και γουστάρεις τη φωτογραφία, ναι. Αν μιλάς στο τηλέφωνο και γράφεις μηνύματα, τότε νομίζω είναι υπερβολή. Να σημειωθεί ότι πρώτη φορά η Apple έδωσε τα ίδια χαρακτηριστικά στις Pro εκδόσεις. Δηλαδή, το iPhone 13 Pro αλλά και το iPhone 13 Pro Max δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφορά παρά μόνο το μέγεθος της οθόνης και τίποτε άλλο. Δηλαδή, το ένα είναι 6,1 inches και το άλλο είναι 6,7 inches. Εννοείται ότι αλλάζει και η ανάλυση της οθόνης από τα 2532 στα 1170 pixel ανά ίντσα, στα 1170 και παίρνουμε 460 ppi ή αλλιώς pixel ανά ίντσα. Και στις 6,7 που είναι το Pro Max, που είναι στα 2778 επί 1084 pixel στα 458 pixel ανά ίντσα. Προφανώς έχει λιγότερα γιατί είναι μεγαλύτερο το εύρος οθόνης. Ανθεκτικό στο νερό και στη σκόνη. Αξιολόγηση IP68 σύμφωνα με το πρότυπο της IEC 6529, μέγιστο βάθος 6 μέτρος και 30 λεπτά. Αν είσαι αυτούς που φοβάσαι να το βάλεις στο νερό, θα δεις βίντεο να το ρίχνω μέσα στο νερό. Επίσης συναντάμε τον Α15, τον καινούριο επεξεργαστή με εξαπήρινη CPU, 2 πυρήνες επιδόσεων και 4 πυρήνες αποδοτικότητας. 5 πυρήνες στην κάρτα γραφικών και 16-πύρινο Natural Engine. Τι είπες τώρα, ρε. Επίσης, συναντάμε μικρότερο notch που φαίνεται στις Pro εκδόσεις ακόμα καλύτερα που έχουν μεγαλύτερη οθόνη. Δηλαδή, στο Pro Max το notch φαίνεται ακόμη μικρότερο από την προηγούμενη έκδοση και το ηχείο έχει πάει στην επάνω πλευρά. Δηλαδή, το ηχείο πλέον, το ακουστικό μάλλον και ηχείο, το συναντάμε επάνω στο σασί και όχι επάνω στο πάνελ της οθόνης. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Προφανώς δεν είναι το αναλυτικό βίντεο του 13 Pro Max. Θα έρθει συνέχεια, θα έρθει βίντεο, όπως είπα, κάμερο βίντεο, στο οποίο θα σας δείχνω κιόλας επί του παρόντος και επί της πραξέως, προφανώς και λάθος εννοώ. Επί του παρόντος και επί της πραξέως, όπως είπα και μου άρεσε. Οπότε θα βγούμε έξω, θα φωτογραφίσουμε, θα δείξουμε διάφορες ωραίες ρυθμιστούλες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο κινητό μας και πώς μπορείς να τραβήξεις εξαιρετικές φωτογραφίες από το τηλέφωνό σου χρησιμοποιώντας το iPhone. Αυτό ήταν λοιπόν όμως το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σας άρεσε και άλλες τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Επίσης, live stream στο Twitch, Discord server αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Και μην ξεχνάς φυσικά dimigeo.gr για να μην χάνεις νέα και άρθρα που ανεβαίνουν στο site, αλλά και όχι μόνο. Οπότε πήγαινε να τσεκάρεις, θα βρεις όλα τα social κάτω στην περιγραφή. Περιμένω τις ερωτήσεις που έχετε να κάνετε επίσης κάτω στην περιγραφή, επίσης κάτω στα σχόλια, όταν είσαι επαγγελματίας, έτσι είναι. Επίσης περιμένω να κατεβείτε κάτω στα σχόλια και να ρωτήσετε οτιδήποτε θέλετε. Θα σας απαντήσω σε ό,τι ερώτηση έχετε φυσικά και να κάνουμε μια ωραία συζήτηση και πείτε μου κι εσείς αν όντως αξίζει το iPhone, τουλάχιστον από την έρευνα που έχετε κάνει και από τα βίντεο που έχετε δει. Θα χαρώ πάρα πολύ να μιλήσουμε στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.